Βρισκόμαστε στο Γενή Τζαμί, το παλιό αρχαιολογικό μουσείο, όπου εγκαιριάζεται σήμερα η έκθεση Inspiration των κοσμημάτων του ελληνογάλου καλλιτέχνη Μιχάλη Πελαμίδη. Είναι μια διοργάνωση του Συλλόγου Νουβέλα Μικάλ, είναι ο Σύλλογος των Αποφύτων του Γαλλικού Ινστιτούτου, σε συνεργασία με τη Δημοτική Πινακοθήκη. Τα κοσμήματα είναι δημιουργίες του Μιχάλη, βέβαια, ο οποίος έχει μακρά πορεία στο χώρο της κατασκευής των κοσμημάτων. Οι συγκεκριμένες συλλογές είναι εμπνευσμένες από τη θάλασσα και από το βυθό, γι' αυτό και βλέπετε υπάρχει και ανάλογη ατμόσφαιρα στο χώρο. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 16 Φεβρουαρίου. Το ωράριο είναι από τις 10, για όλες τις ημέρες από 10 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ και μόνο την Κυριακή από 10 μέχρι 3. Με την έκθεση αυτή θα κλείσουμε τον κύκλο που ξεκίνησε με τη μόδα, συνεχίστηκε με τα αρώματα και σήμερα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των κοσμημάτων. Ο κύκλος αυτός μάλλον αφορά την γαλλική κομψότητα. Σήμερα παρουσιάζω για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη σε ατομική έκθεση τη δουλειά μου, η οποία είναι μια σειρά, μια συλλογή θα έλεγα, εμπνευσμένη από τη θάλασσα, το βυθό. Η έκθεση γίνεται με συνεργασία από την Αμικάλ, βασικά η Αμικάλ και το γαλλικό προξενείο μου το προτείνανε και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι μια συνεργασία άψογη σε όλα και μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω τη δουλειά μου στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελα να κάνω ψαράκια και αστέριες, ήθελα κάτι λίγο πιο αφαιρετικό και κάτι που να φοριέται και εύκολα κάθε μέρα και το χειμώνα ακόμα. Οπότε αυτό είναι το αποτέλεσμα που βλέπετε. Είμαστε λοιπόν στην υπέροχη έκθεση, στα εγγένεια της έκθεσης κοσμημάτων του κύριου Πελαμίδη, όπου θα τραγουδήσω εγώ και ο Φίλιππος Μοδινός για τα εγγένεια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί αυτό που είδα μόλις μπήκα στο Γενή Τζαμί δεν το περίμενα. Πραγματικά είναι έργα τέχνης. Μπορώ να πω ότι είναι ίσως η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω κοσμήματα τα οποία φεύγουν από την έννοια του κοσμήματος και πηγαίνουν πραγματικά σε έργα τέχνης. Είναι μια βουτιά σε έναν βυθό τέχνης και ομορφιάς και πραγματικά όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη, είτε Θεσσαλονικοί είτε επισκέπτες, αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσετε από τις 7 έως 15 Φεβρουαρίου.